Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε και είναι μαζί μας, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ο πρόεδρος του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης, ο κύριος Δημήτρης Ντούμος. Κύριε Ντούμο, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μεγάλο το ζήτημα το οποίο άνοιξε μέσα σε ένα πολύ ιδιαίτερο κλίμα για την σχολική κοινότητα, και είναι το θέμα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Δεν σκουντάφτουμε για πρώτη φορά πάνω σε αυτό, αλλά πλέον είναι μια πραγματικότητα, κύριε Ντούμο, η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και έπειτα βεβαίως και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Νομίζω ότι θα έπρεπε, από τη στιγμή που βγήκε η υπουργική απόφαση για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, θα έπρεπε αυτά να πάνε πακέτο με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι αγαθές προθέσεις όσον αφορά στην πολιτική, είτε εκπαιδευτική είτε οποιαδήποτε πολιτική, δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι όλα γίνονται για την, προκειμένου να μειωθεί το δημοσιονομικό κόστος. Και αυτό θα το δούμε και παρακάτω. Καταρχάς, να τονίσω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο χρόνος εν μέσω πανδημίας, με σχολεία κουρασμένα, εννοώ το προσωπικό, τους μαθητές και όλα αυτά, που όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί μιλάνε για να μην ασχοληθούμε με σχέδια δράσης, αλλά να κοιτάξουν εκπαιδευτικοί πώς να λειτουργήσουν τα σχολεία και πώς να διαφυλαχθεί η υγεία των μαθητών. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου χρησιμοποιώντας την πανδημία ως μέσο ώστε να μετριαστούν οι αντιδράσεις, να περάσει αυτό το νόμο. Απουσία διαλόγου, εντελώς δεν υπάρχει διάλογος πάνω σε αυτό το θέμα, που όφιλε το Υπουργείο να κάνει μια συζήτηση. Όταν μάλιστα πριν από κάποιο καιρό είχαν μια συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και είπαν για την αξιολόγηση και είπε ότι πριν το φέρουμε θα το συζητήσουμε. Τελικά την άλλη την ημέρα βγήκε η υπουργική απόφαση. Και δεν συζητήθηκε ποτέ το θέμα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν οι δημοσιοποίησεις των. Δηλαδή δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Εμείς γνωρίζουμε, αλλά προφανώς για προφανείς λόγους δεν μας λέει το κράτος, η κυβέρνηση, τι θα γίνει, δηλαδή πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα. Πώς θα αξιοποιηθούν, εκτιμάτε εσείς, όντως δεν λέει, δεν αναφέρεται μέσα. Πώς θα αξιοποιηθούν, εκτιμάτε εσείς, υποψιάζομαι έχετε μια αίσθηση από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αξιολόγηση σε άλλες χώρες, κύριε Ντούμο, έτσι. Σαφώς και έχουμε, γιατί επικαλούνται την αξιολόγηση σε ευρωπαϊκές χώρες και ότι η Ελλάδα δεν έχει αξιολόγηση. Ναι. Εμείς δεν είμαστε κατά της αξιολόγησης. Εδώ αυτό να το πω δυνατά, διότι οι εκπαιδευτικοί με βάση τις αποφάσεις του κλάδου και των γενικών συνελεύσεων είμαστε υπέρ της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. Ποια αξιολόγηση όμως? Μία αξιολόγηση, καταρχάς η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μία δυναμική που δεν μπορείς να την αντιβάλεις σε αριθμούς, να την ποσοτικοποιήσεις. Άρα είναι ποιοτική διαδικασία. Επομένως θα πρέπει να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι ποσοτικά. Εμείς τι λέμε? Λέμε να υπάρξει ο προγραμματισμός της σχολικής μονάδας, η υλοποίηση, η αποτίμηση. Πού πετύχαμε, πού αποτύχαμε? Συνεδριάσεις του Συλλόγου, συνδρομή των σχολικών συμβούλων, συνδρομή του ίδιου του κράτους, έτσι. Δηλαδή το σχολείο να διορθώσει μόνο του τις αδυναμίες. Αυτό δεν γίνεται ήδη. Υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός από την έναρξη. Ο προγραμματισμός υπάρχει, αλλά θα μπορούσε να είναι και σε άλλη βάση και με την ουσιαστική παρέμβαση του κράτους, προκειμένου να βοηθήσει να λυθούν κάποιες αδυναμίες. Να εντοπίζονται δηλαδή επί του προγραμματισμού τα ελλείμματα και οι αδυναμίες, και εκεί να έρχεται το κράτος και να βοηθάει ώστε να καλυφθούν. Το θέμα είναι όμως ότι πώς μπορείς να κάνεις προγραμματισμό όταν ακόμα και σήμερα προσλαμβάνονται αναπληρωτές. Δεν είναι αναπληρωτές, δεν είναι στη θέση τους. Είναι μεγάλο ζήτημα. Όταν η χρηματοδότηση είναι λυπή στις σχολικές μονάδες. Όταν οι επιμορφωτικές δομές δεν υπάρχουν. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών έτσι έχει να γίνει από τότε που καταργήθηκαν τα διδασκαλία. Δεν υπάρχουν. Ακόμα και στην επιμόρφωση που λέει τώρα το Υπουργείο για την εξαποστάσεως εκπαίδευση για τη σύγχρονη, ακόμα περιμένουμε. Έχουμε αυτοεπιμορφωθεί μόνοι μας τα βγάλαμε πέρα. Λοιπόν, να πάμε στην αξιολόγηση. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας και με μια υπουργική απόφαση προχωράει στην αποτίμηση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, βάζοντας τρία στάδια, αυτά που είπαμε, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση, ναι, με 14 θεματικούς άξονες και 49 δείκτες. Ναι. Συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό, δεν θα υπάρχει χρόνος να συνεδριάσουν οι εκπαιδευτικοί και όλα αυτά είναι αδύνατο να γίνουν. Και τι γίνεται μετά? Έχει τέσσερις κλίμακες. Έχει μία ποσοτικοποίηση.
μη επαρκής καλή εξαιρετική λειτουργία του σχολείου. Μόνο στην εξαιρετική δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι. Στις υπόλοιπες κατηγορίες έχεις πολλά, λίγα ή κάποια στοιχεία για βελτίωση. Και πάνω σε αυτό έρχεται ο συντονιστής του εκπαιδευτικού έργου με 10 βαθμή κλίμακα. Άρα λοιπόν, γίνεται και εξωτερική έκθεση. Θα μπαίνει στην ιστοσελίδα του σχολείου, θα υπάρχουν οι αριθμοί, θα μπορούν να βλέπουν οι γονείς. Οπότε δημιουργείται μια ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ίδιων των σχολικών μονάδων και των γονέων. Mm-hmm. Τι γίνεται στην Ευρώπη σε τέτοια συστήματα? Υπάρχουν τα συστήματα όπου η αξιολόγηση, καταρχάς υπάρχει εσωτερική, εξωτερική δεν είναι το ίδιο. Φιλανδία που μιλάμε δεν υπάρχει αξιολόγηση, έτσι όπως τη λέει το Υπουργείο Παιδείας. Αν η αξιολόγηση χρησιμοποιείται από το ίδιο το κράτος, τότε πραγματικά δηλαδή τα πορίσματα είναι στο ίδιο το κράτος, την εκπαιδευτική πολιτική ασκείται από το κράτος, τότε θα έχουμε κάποια αναβάθμιση. Όταν όμως η αξιολόγηση, τα αποτελέσματα ρυθμίζονται με βάση την αγορά, όπως είναι η βαθμολογία και η δημοσιοποίηση, τότε θα έχουμε ανταγωνιστικά σχολεία και θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Μπορεί να κόβεται η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Και πώς θα λειτουργούν τα σχολεία? Θα λειτουργούν όταν βάζουν οι γονείς, θα ψάχνουν να βρουν σχολείο μόνοι τους. Μάλιστα. Θα βάζουν το χέρι στην τσέπη. Εδώ να συνδυάσουμε αυτή την αξιολόγηση με την έκθεση Πισαρίδη. Ναι, την έκθεση Πισαρίδη, μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους δήμους, έτσι, εκπαιδευτικών θεμάτων, κύριο και βοηθητικό προσωπικό, δηλαδή να πάνε οι εκπαιδευτικοί. Τα σχολεία όλα εκεί, μιλάει για αυξήσεις των αριθμών ανά τμήμα πάνω από 25, μιλάει για να έχουν το δικαίωμα οι δήμοι να καθορίζουν προγράμματα. Αυτό είναι ένα άλλο πόρισμα πάλι που θα σας το πω. Λοιπόν, να υπάρχουν συγχωνεύσεις σχολείων, να μην υπάρχει σχολείο κάτω από 75 παιδιά. Και άλλες συγχωνεύσεις, κύριε Ντούμου, προβλέπονται. Και άλλες συγχωνεύσεις σχολείων προβλέπονται. Πόρισμα. Και έρχεται και το πόρισμα Ποντιάδη, το οποίο είχε αναθέσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να μεταφερθούν, να υπάρξει αυτονομία των σχολικών μονάδων. Συμφωνούμε σε αυτό, που θα πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στους διευθυντές των σχολείων και στους συλλόγους διδασκόντων. Εδώ λέει να πάμε στους δήμους, η χρηματοδότηση να πάει όλοι στους δήμους και ο κάθε δήμος να έχει δικαίωμα στο 20% του προγράμματος σπουδών του σχολείου. Δηλαδή να έχουμε την παρέμβαση του δήμου στο τι θα διδάξουμε, στο τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Οπότε για αυτούς τους λόγους και άλλους πολλούς λόγους αντιδρούμε. Και βέβαια πόσα σχολεία μπορούν να διατηρήσουν οι δήμοι? Μην παίρνετε μητροπολιτικούς δήμους, δέτε πώς είναι οι δήμοι, οι περιφερειακοί, έτσι, πόσα σχολεία και πόσα εκπαιδευτικούς μπορούν να διαθέσουν για τα σχολεία αυτά οι δήμοι, πώς είναι οι πόροι τους. Αυτό που έγινε στην Ευρώπη, στην Αγγλία, στην Αμερική, υπήρχε ανταγωνιστικότητα, γιατί αυτό είχε γίνει επί της εποχής της Θάτσερ, που λέγανε πώς μπορούμε να μειώσουμε το δημοσιονομικό κόστος για τα σχολεία, για την εκπαίδευση, αν κάνουμε τα σχολεία ανταγωνιστικά. Και ακριβώς αυτό έγινε. Φαίνεται το πνεύμα καθαρά στην κοινή υπουργική απόφαση, κύριε Ντούμου. Ότι εκεί αποβλέπει. Τώρα, στον ανταγωνισμό. Και πέρα, υπάρχει απόφαση της Ομοσπονδίας, βέβαια και απόφαση του Συλλόγου για απεργία αποχή. Ουσιαστικά το ποσοστό μετά το 95% της αποχής από τις υπηρεσιακές εκλογές εδώ σε κάποιους νομούς είναι 100%. Όπως και στην Ξάνθη, εμείς τα δημόσια σχολεία και τα μειονωτικά σχεδόν είναι, τα δημόσια είναι όλα απεργία αποχή. Ενδεχομένως, αν δεν είναι 100%, να είναι 98%. Μεγάλο το ποσοστό στην Ξάνθη, ναι, συντριπτικό. Το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, γιατί υπάρχει μια παράταση μέχρι τις 19 του Μάρτη. Πάντως το ποσοστό είναι συντριπτικό των συναδέλφων σας που απέχουν από τη διαδικασία. Προφανώς αντιλαμβάνονται τι έρχεται, έτσι, τι έρχεται. Απλώς υπάρχει μια συνάντηση σήμερα με την Υπουργό Παιδείας. Για το θέμα της αξιολόγησης. Γενικά για όλα τα θέματα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι, νομίζω ότι η συνάντηση αυτή είναι προσχηματική. Δεν είναι ειλικρινής. Προκειμένου θα πρέπει να πάμε εκεί να συμφωνήσουμε με τις απόψεις της Υπουργού Παιδείας. Ενδεχομένως δεν νομίζω ότι θα κάνει πίσω σε κάποια θέματα. Θα συζητήσει μάλλον. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πίσω. Θέλουμε να το αποσύρουν αυτό τη στιγμή και από εκεί και πέρα να υπάρξει ένας διάλογος, να το συζητήσουμε όπως και για όλα τα θέματα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι διορισμοί που επίκειται να γίνουν. Αλλά είπα, πιστεύω ότι δηλαδή η συνάντηση σημερινή, όπως και η χθεσινή, θα έχει ως αποτέλεσμα ότι εσείς δεν συμφωνείτε, άρα είστε υπόλογοι απέναντι στην κοινωνία. Η δημοσιονομική περιπέτεια της χώρας συνεχίζεται και στην εκπαίδευση, λοιπόν. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Ντούμου, και έπεται, αφού ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί,
Δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία από την Ομοσπονδία. Είναι συντριπτική η άρνηση συμμετοχής? Ναι, είναι συντριπτική, ναι. Σε όλη την επικράτεια. Πάνω από 96%. Μιλάμε για τα δημόσια σχολεία, τα δημόσια δημοτικά. Μιλάμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τώρα. Μεγάλο το ποσοστό. Όλα, και, το όλα, και τα μειονοτικά μας λέει. Και όλα, τα μειονοτικά ο κύριος Ντούμος. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί και εκεί έχουν την ίδια θέση και στάση. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία από κάποια διθέσια νηπιαγωγία. Δεν είναι μονοθέσια νηπιαγωγία, διθέσια δεν είναι. Δεν το ποσοστό είναι συντριπτικά. Συγγνώμη να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα, μια και κάνατε αυτή την αναφορά. Έτσι όπως είναι η κοινή υπουργική απόφαση, στα μονοθέσια, στα ολιγοθέσια, ναι, οι ομάδες εργασίας από ποιους θα συγκροτηθούν, κύριε Ντούμο? Θα ασχοληθεί σε ένα μονοθέσιο εκπαιδευτικό, θα ασχοληθεί με όλους τους δείκτες και τους 49. Άρα η ομάδα εργασία ή η μονάδα, μόνο το εκπαιδευτικό σου ένα. Δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη και αυτές οι ιδιαιτερότητες, οι οποίες σε αυτή τη χώρα είναι υπαρκτές. Δεν θα είναι λεπτομερής η καταγραφή, η αποτίμηση των δικτών που χρειάζεται και απόδειξη. Έτσι. Δεν είναι ότι το γράφω και το καταγράφω. Σωστά. Οι δε δείκτες δεν έχουν μια στοχοθεσία κάπου να οδηγούν. Είναι δείκτες, μια αναφορά είναι ουσιαστικά. Δεν οδηγούν μια κάπου στη βελτίωση. Δηλαδή οι δείκτες ουσιαστικά οφείλουν και πρέπει να σε οδηγούν, έτσι, σε ένα στόχο. Ρίχνοντας μια ματιά στην κοινή υπουργική απόφαση, δεν βλέπουν να οδηγούν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ίσως λάθος το καταλαβαίνω και εγώ. Οδηγούν, όχι, οδηγούν. Στο δημοσιονομικό όφελος, θα πει πάλι ο κ. Ντούμος τώρα. Οδηγούν, ναι, προφανώς. Στο ότι προκειμένου να αποδείξουν ότι για τα κακό κείμενα της δημόσιας εκπαίδευσης όλα αυτά τα χρόνια φταίνει η εκπαιδευτική. Ναι. Γιατί στην ηγεσία, στη διοίκηση, στην οργάνωση, σε ερώτημα προς τους υπεύθυνους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να αξιοποιήσουμε τις δομές, τους πόρους, η απάντηση ήταν με τα λεφτά που έχετε. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Εκεί ακριβώς θέλουν να αναδείξουν την ευθύνη των εκπαιδευτικών. Για να δούμε τι θα γίνει, κύριε Ντούμο, με αυτή την ιστορία. Αν θα υπάρξει αναδίπλωση, εάν όντως είναι τόσο υψηλό το ποσοστό άρνησης αυτού του μοντέλου που επέβαλε χωρίς διάλογο το Υπουργείο Παιδείας σε όλη την επικράτεια, πώς θα μπορέσει να γίνει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Η εσωτερική αξιολόγηση δεν θα γίνει ποτέ για να επέλθει η εξωτερική. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Τώρα βέβαια σας τα άλλαξε λίγο, κύριε Ντούμο, σας είπε η κυρία Κεραμέως ότι είναι υπηρεσιακό σας καθήκον, λέει, αυτό να το κάνετε. Νομίζω ότι αρχίζουμε και θυμόμαστε το 2014 που είχαν απειλές και υπήρχαν απειλές και εκβιασμοί. Η απεργία από εκεί είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Μάλιστα. Υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και πραγματικά αυτή η απειλή έχει πιάσει και τόπο, γιατί υπήρξαν και κάποιες αντιρρήσεις, κάποια ερωτήματα. Κάποιοι φοβούνται. Το θέμα είναι το μέτωπό μας να μην διασπάσει να είναι ενιαίο και να αγωνιστούμε πραγματικά για μια αξιολόγηση όπως πρέπει να είναι η αξιολόγηση, που να συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης, να συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Δηλαδή, μιλάνε για επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πλήρωσε όλο αυτό τον καιρό το ηλεκτρονικό υλικό για να κάνει το εξαποστάσεως, όταν αυτός ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πληρώνει για να κάνει επιμορφώσεις, να επιμορφωθεί, γιατί όλα είναι με λεφτά. Εκείνα τα σχολεία τα οποία θα αξιολογηθούν αρνητικά, ποια θα είναι η τύχη τους, αυτό είναι που προβληματίζει, κυρία Ντούμο, γιατί το ξέρετε κι εσείς όπως το ξέρω κι εγώ και το ξέρουν και αυτοί που μας ακούν, ότι σε όλη την Ελλάδα πάκρι σάκρι υπάρχουν τέτοιες περιοχές και υπάρχουν εκεί σχολεία που επιτελούν πολύ συγκεκριμένο στόχο και σκοπό και το κάνουν το έργο τους οι εκπαιδευτικοί επιτυχώς εκεί, σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε κι εμείς εδώ τέτοιες περιοχές. Έτσι, αλίμονο αν έχουμε εκπτώσεις σε αυτό το θέμα. Αλίμονο. Ο Υπουργός Παιδείας έχει πει ότι δεν θα είναι τιμωρητική, δεν θα έχει καμιά βαθμολογική συνέπεια, καμιά τιμωρία. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να τα αποδείξεις, δεν γίνεται πιστευτή, γιατί με βάση έτσι όπως είναι... Μα αφού παίρνετε βαθμό, βρε κύριε Ντούμο, οι μονάδες σας παίρνουν βαθμό. 1, 2, 3, 4 λέει μέσα η υπουργική απόφαση. Έτσι όπως είναι δομημένη η υπουργική απόφαση, νομίζω ότι αναιρούνται αυτά που λέει. Μα το λέει μέσα, δεν το διαβάσατε. Σίγουρα το διαβάσατε. 1, 2, 3, 4 βαθμούς παίρνουν οι σχολικές μονάδες. Θα μπορούσε μαζί με την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων να έχει και την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Οπότε να έχουμε ακριβώς το πλαίσιο στο οποίο θέλουν να κινηθούν. Να είναι καθαρή η εικόνα, αυτό λέει ο κ. Ντούρος. Ακριβώς. Έτσι, γιατί τώρα υπάρχουν σαφέστατα ερωτηματικά που προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο είναι διατυπωμένη η κοινή υπουργική απόφαση και έπεται ως προς το σύνολο της διαδικασίας της αξιολόγησης μετά από τα σχολεία, την εσωτερική και την εξωτερική, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Την οποία δεν φοβάται ο εκπαιδευτικός. Εδώ να το τονίσω, δεν έχουμε κανένα θέμα να αξιολογηθούμε από τους συμβούλους, από όλους. Δεν έχουμε κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Να αξιολογηθούμε. Ξέρουμε πώς θα γίνει η δική σας αξιολόγηση. Ακόμα δεν το ξέρουμε. Ακόμη δεν γνωρίζουμε. Ήθελαν πρώτα να συμμετέχουν τα σχολεία στην αυτοαξιολόγηση και μετά να φέρουν την αξιολόγηση. Μάλιστα. Δεν το ξέρουμε. Κύριε Ντούμου, έχω την αίσθηση ότι θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. 100% το σχολείο πάντοτε αφορά. Αποτελέσματα της συνάντησης. Ναι, να δούμε και τι θα υποθεί μεταξύ των συναδέλφων σας της ΟΛΜΕ και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Χαίρομαι που ο πρόεδρος του Δασκαλικού Συλλόγου μοιράστηκε τον προβληματισμό και τις εκτιμήσεις μαζί μας. Τα σχολεία μας αφορούν όλους και μας ενδιαφέρουν όλους. Έτσι. Και πρέπει οι μαθητές να μην υπάρχει αριστεία να είναι αυτός ο σκοπός, γιατί το ακούω πολλές φορές αριστεία. Η αριστεία, γιατί ξέρουμε και με τη σημαία, με το ένα με το άλλο, η αριστεία δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Η αριστεία θα πρέπει να έρθει μέσα από τα προγράμματα σπουδών. Εγώ προσωπικά δεν θέλω άριστους μαθητές, εγώ θέλω άξιους μαθητές. Να μαθαίνουν τον εαυτό τους, να αγαπάνε τον εαυτό τους, να αγαπάνε και τον κόσμο. Νομίζω ότι όπου τα συστήματα επένδυσαν στην οικονομία, στην ανταγωνιστικότητα στα σχολεία, έχουμε πολλά προβλήματα. Στην Ιαπωνία υπάρχει υπουργός μοναξιάς, γιατί οι νέοι, τα σχολεία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Λοιπόν, είναι στα 10 καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά δυστυχώς οι νέοι αυτοκτονούν, ειδικά στις εξετάσεις τις πανελλαδικές που δίνουν μετά. Άρα υπάρχει θέμα. Όπως το ίδιο και στην Αγγλία, που εφάρμοσε αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Έχουμε και τέτοιες παρενέργειες δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο το θέμα, έτσι, αν θέλετε, του τι θα γίνει με τα σχολεία, το ρόλο, το έργο τους και πώς θα αξιολογηθούν. Εδώ οι επιπτώσεις, βλέπετε, είναι άμεσα πάνω στα μυαλουδάκια των παιδιών μας. Κύριε Ντούμου, σας ευχαριστώ θερμότατα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Ντούμο. Εγώ θα πω μόνο το εξής. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας, της ΔΟΕ, με συγχωρείτε, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η κοινή υπουργική απόφαση, έτσι όπως ορίζει το μοντέλο αξιολόγησης. Έπεται, αν ευθέτω χρόνο, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αξιολογούνται σχολικές μονάδες, συνδυάζουν, δεν το κάνουν τυχαία, με τα όσα διατύπωσε στην έκθεσή του ο κύριος Πισαρίδης για το θέμα της εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική, για την μεταφορά τους δηλαδή στους Δήμους. Εγώ να θυμίσω μόνο δύο, θα δώσω μόνο δύο πολύ πρόσφατες πληροφορίες, ειδήσεις, έτσι. Η τελευταία αξιολόγηση μεταμνημονιακή που έγινε μέσα στο Φεβρουάριο, ένα από τα θέματα τα οποία εξέτασε είναι η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. Ψιάζομαι είναι μέσα όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε τώρα και με τον πρόεδρο του Διδασκαλικού Συλλόγου, αλλά και ο σχεδιασμός για τα μετέπειτα στάδια. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα σταθώ έχει να κάνει με το επιτελικό κράτος 2, το οποίο έρχεται και το οποίο δίνει στους Δήμους, σε όλη τη χώρα, όχι στους Δήμους, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις περιφέρειες και στους Δήμους, πόρους μέσω μεταφοράς τελών και φόρων, για να υπάρξει και η οικονομική αυτοτέλεια. Υποψιάζουμε ότι δεν είναι τυχαίο. Ίσως δούμε και δομές εκπαίδευσης να μεταφέρονται στους Δήμους. Λοιπόν,